Μια αποκρουστική εικόνα εμφανίζει ένα σημείο της λίμνης Παμβότιδας στην περιοχή Σκάλα από το μεσημέρι της Κυριακής, για δεύτερη φορά μάλιστα μέσα σε λίγες ημέρες. Ένας κίτρινος αφρός έχει καταλάβει την επιφάνεια της λίμνης, δημιουργώντας μια εξαιρετικά άσχημη εικόνα για κάθε διερχόμενο από το σημείο και που παράλληλα αποτελεί και μια ακόμη γροθιά σε όλους εκείνους που είτε υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα της Παμβότιδας έχουν οριστικά επιληθεί, είτε πως υπάρχει καθημερινή εποπτεία και έλεγχος. Ο φορέας διαχείρισης συνέλεξε δείγματα από το σημείο τα οποία θα σταλούν για χημική ανάλυση. Με μια μακροσκοπική εξέταση όμως φαίνεται ότι δεν πρόκειται για λίμματα, αλλά για υγρό που έχει αναμειχθεί με κάποιο έλαιο. Ένα τέτοιο υγρό χρησιμοποιείται στις γεωτρήσεις που γίνονται για τη γεωθερμία και είναι πιθανό σε κάποιο σημείο στην παραλίμνια περιοχή να εκτελούνται εργασίες, ακόμη και σε κάποιο σπίτι. Και το υγρό, αντί να συλλεχθεί και να απομακρυνθεί, να οδηγήθηκε μέσω αγωγού στο δίκτυο των εμβρίων και από εκεί στη λίμνη. Η αποκρουστική εικόνα στις όχθες της λίμνης Παμβότιδας εδώ στην περιοχή Σκάλα εμφανίστηκε αρκά χθες το βράδυ. Όμως σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά και σύμφωνα με τους ανθρώπους του φορέα διαχείρισης της λίμνης Παμβότιδας, εμφανίστηκε και πάλι πριν από λίγες ημέρες στο ίδιο ακριβώς σημείο, χωρίς κανείς να γνωρίζει την αιτία από την οποία προήλθε. Εγώ τουλάχιστον, επειδή περπατάω συνέχεια εδώ 5-6 φορές, αλλά όχι σε αυτό το χάλι. Προηγούμενη φορά ήταν πιο πέρα εκεί. Τώρα βλέπω σήμερα. Τελευταίο διάστημα, τελευταίες ημέρες. Πριν από κανένα μήνα, εκεί 1,5 ήταν πιο πέρα. Τώρα βλέπω εδώ, φυσικά, ανάλογα με το ρεύμα φαίνεται. Που είναι ο φορέας. Κάπου θα είναι. Περίπου την ίδια πριν από 15 μέρες εκεί στα καράβια. Είναι έσχος. Καταρχήν, όχι μόνο οι αφροί, αλλά και τα ξύλα που είναι τα ξερόκλαδα, όλα αυτά ασχημίζουν. Οτιδήποτε, εννοώ με τα ξύλα με αυτά, οτιδήποτε άχρηστο είναι, ντροπιάζει τους περαστικούς, ντροπιάζει τους τουρίστες, ντροπιάζει την ίδια την πόλη. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Αυτό που λέει η διαχείριση της λίμνης, που κλείσανε και την είσοδο εκεί για να μην πηγαίνουν εκεί στην καφετέρια την κυρά Φρουσίνη. Και εκεί δεν ξέρω γιατί το κλείσανε. Πήγα και είδα μια ταμπέλα, ας πούμε, και πρόχειρη σε πλαστικό. Τέλος πάντων, ντροπή για την Παμβότιδα. Λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, επίσης, στην οδό Διονυσίου Φιλοσόφου, δημιουργήθηκε από το βράδυ της Κυριακής μια ακόμη αντιαισθητική εικόνα. Όπου κάποιοι απολύτιστοι και ανεγκέφαλοι είχαν αφήσει κάθε λογής απορρίμματα από καφέδες, γλυκά, φαγητά, μέχρι και ρολά από χαρτιά υγείας. Το δυστύχημα ήταν ότι το συνεργείο των οδοκαθαριστών που πέρασε το πρωί της Δευτέρας από το σημείο, για άγνωστους λόγους, δεν μάζεψε τα απορρίμματα και η ίδια εικόνα παρέμεινε επί πολλές ώρες στο σημείο, τουλάχιστον μέχρι αργά το μεσημέρι.